Ετοιμάζομαι να αποδεχθώ έναν άνθρωπο, ο οποίος είναι μόνιμα, τουλάχιστον όσο τον γνωρίζω εγώ και όσο τον έχω στο μυαλό μου, με ένα χαμόγελο, με αστήρευτο ταλέντο, με αυτήν την ωραία διάθεση. Που τι κάνει, πώς τα καταφέρνει, δεν ξέρω. Πάντως ο Σωτήρης Καλυβάτσης έχει αυτό το ταλέντο. Ας τον υποδεχθούμε ένα στο σπίτι του Λόβιτ και έχουμε πολλά να πούμε. Καλώς όρισες! Φύγαν τρέχοντας. Διώξαμε. Χαίρομαι πολύ, Σωτήρη μου. Εντάξει, είμαστε ευχαριστημένοι. Τι να κάνουμε. Σας βρήκα. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε γνωρίζω. Και εγώ πάρα πολύ. Εμείς τα έχουμε ξαναπεί, αλλά πολύ λίγο. Αυτό έχω την αίσθηση. Ναι, ναι, πριν από 3 χρόνια περίπου στην Κρήτη. Στην Κρήτη, με το θέατρο. Και ήμασταν με ωραία, όχι, ήμασταν και με. Παρουσίαζα εγώ ρεθεμιώτικο, παρουσίαζε εσύ μαλλιώτικο. Α, ήμασταν ήταν εκεί. Στα καρναβάλια, τέλεια. Στις χαρές. Και ήταν τα καρναβάλια τα τότε. Τα γιατί τότε. Έχουμε καιρό να συζητήσουμε γι' αυτό. Τώρα γίνονται καρναβάλια με Zoom. Άλλα. Καμία σχέση όμως. Αν και γενικότερα βρισκόμαστε σε φάση καρναβαλιστική. Όλο το χρόνο πια. Κοίταξε, εντάξει, είσαι και καυστικός τώρα εσύ και καταλαβαίνω ότι το λες με την αίσθηση του χιούμορ. Όμως αυτό όλο που βιώνουμε, αν δεν το πάρουμε και λίγο στο πιο χαλαρό, θα έρθει να μας πλακώσει και συναισθηματικά. Αν με ρωτάς, μόνο στο χαλαρό πρέπει να το πάρουμε, όχι από άποψη μέτρων, από όλα τα υπόλοιπα. Γιατί δεν είναι απλό να είμαστε σόκλειστοι. Δηλαδή προσωπικά τώρα βρίσκομαι ουσιαστικά από τον Οκτώβριο μέσα στο σπίτι. Ό,τι και να είναι, τα μυαλά σου περνάνε από διάφορες διαδικασίες. Σίγουρα. Και είναι επικίνδυνο αυτό καμιά φορά. Σίγουρα, και αν δεν μπορείς και κάπως αλλιώς να εκτονωθείς, γιατί είναι και τα social media πολλές φορές που βοηθάνε. Δεν ξέρω αν εσύ στρέφεσαι προς τα εκεί, να επικοινωνείς κάποια πράγματα, να κάνεις λίγο, να αλλάζεις παραστάσεις. Ναι, εγώ επικοινωνώ κανονικά. Δηλαδή, πέρα από τους φίλους μου, δεν επικοινωνώ μέσω των social. Ήταν πολύ λίγο. Φημίζομαι, άλλωστε είμαι hacker και δεν μου επιτρέπεται να ασχολούμαι πολύ. Αυτομάτως μπαίνουν φραγμοί από την NASA, από διάφορους, γιατί έχω κάνει ζημιές τέτοιου. Ανωτέρα βία, λοιπόν, οπότε εκεί επεμβαίνει η δικαιοσύνη. Λίγο-λίγο, γιατί αν κοπεί το ρεύμα, μετά υπάρχει θεματάκι. Έχει προκύψει αυτό. Εγώ περνάω καλά, είναι ευχή μου για την ανθρωπότητα. Wi-Fi, κλείστε τα, μιλήστε. Όχι, γενικά, να κοπεί το ρεύμα, να μείνουμε κανένα μήνα έτσι, να δεις τι έχει να γίνει. Θα αναθεωρήσουμε πολλά πράγματα, πιστεύεις, με αυτό, ε? Είμαι σίγουρος. Είναι αυτό που πρέπει να φτάσει στο χείλος του γκρεμού ή σε μια κατάσταση στην οποία όλο αυτό που βιώνουμε δεν το περίμενε για κανένας μας. Εκεί αναθεωρείς, πιστεύεις. Εντάξει, σίγουρα αναθεωρείς, γιατί βλέπεις ότι πόσο. Όλα είναι μετάβλητα. Και πόσο εύκολα μπορεί να μην υπάρχουν αυτά που ζούμε μέχρι χθες και να προχωρήσουμε στα καινούργια. Αυτό το βλέπεις πολύ εύκολα. Αλλά γενικά και πριν ακόμα και την οικονομική κρίση είχα την αίσθηση ότι δεν ζούμε φυσιολογικά, ρε παιδί μου, ζούμε παραφύση. Ειδικά η ζωή στην πόλη δεν κάνει καλό στον άνθρωπο. Οπότε τώρα με όλα αυτά, ακόμα παραπάνω, προτείνω λοιπόν αποκέντρωση. Να φύγουμε όλοι από τις πόλεις. Όχι όμως μετακινήσεις, κύριε Χαρδαλιά, μην βλέπετε τώρα το Λόβιτ. Ναι, ναι, με την πρώτη ευκαιρία εννοώ. Μόλις ανοίξει. Μόλις ανοίξει. Μακριά από την πόλη. Εσύ πώς αποφορτίζεσαι, παίρνεις τις θάλασσες, παίρνεις τα βουνά και τις ραχούλες, τι διαλέγεις. Όποτε μπορώ, ναι. Είναι και η αγάπη σου αυτή. Η θάλασσα εννοώ. Η φύση γενικά. Ξέρεις τι, επειδή έζησα και με τη φύση. Και σίγουρα στην πόλη, γιατί στην πόλη μεγάλωσα και δούλεψα και ανδρώθηκα, αλλά ταυτόχρονα είχα και την επαφή με τη φύση από μικρός. Κατανοώ το λάθος και ότι εκεί είναι η πραγματική ποιότητα ζωής. Με τη φύση δηλαδή να γυρίσουμε στο χωριό μας, αν και εφόσον έχουμε χωριό, το δικό χωριό ποιο είναι. Το δικό μου χωριό δεν είναι, γιατί δεν είχα την τύχη να έχω. Άρα τι επιλέγεις ή τι επέλεγες ή τι θα επιλέγεις. Κοντινές εξορμήσεις εννοείς. Σε πρώτη φάση ναι, στη συνέχεια γιατί μεγαλώνουμε και όλες θα ήταν καλό. Να βρω κι εγώ ένα ωραίο μέρος. Τώρα θα είναι νησί, θα είναι στεριά που έχουμε και θάλασσα για να βλέπεις και λίγο τον ορίζοντα, να έχεις και τη θάλασσα, να έχεις και τη φύση. Πάντως, μακριά από τα τσιμέντα. Επιμένεις και το λες αυτό. Επιμένω και το λέω για τον απλούστατο λόγο, δηλαδή κάτι πολύ απλό να το είδαμε τώρα. Το μόνο που σου δίνει η πόλη ως δυνατότητα σε μια τέτοια περίπτωση, που δεν είναι βέβαια η συνηθισμένη,
είναι να πας στο σούπερ μάρκετ. Να, δυστυχώς είναι αυτό. Αλλά την άλλη, η πόλη σου δίνει και τις δυνατότητες επαγγελματικά να εξελιχθείς και για το κομμάτι, ναι, και το επάγγελμα του ηθοποιού και πολλών άλλων κλάδων. Είναι πολύ βασικό αυτό. Δεν αντιλέγω. Φτάνει, τα βάζεις σε ζυγαριά. Φταίει να γίνονται καλά και να είμαστε κι εμείς καλά. Εντάξει, τώρα όλα έχουν πειραχτεί και πιστεύω ότι μετά την πανδημία που έχουμε ακόμα κάνα δυο χρονάκια μου φαίνεται, όταν θα βγούμε θα έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα και από τις αμοιβές σε σπάστα. Θα σπάει γενικά αυτό που λες, για συνέχισε. Και από τις αμοιβές φαντάζομαι ότι πέφτουν και δεν πρόκειται να ξαναφτάσουν ποτέ εκεί που ήταν έτσι κι αλλιώς. Και από τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουμε, ήδη η τηλεεργασία έχει μπει στη ζωή μας. Ωραία, άμα είναι να είμαι τηλεεργαζόμενος, γιατί να είμαι εδώ τηλεεργαζόμενος και να μην είμαι... Κάπου αλλού. Ναι, κάπου αλλού, τουλάχιστον να ξυπνάω, να βλέπω τον ήλιο ή το σύννεφο, να βλέπω τη θάλασσα, να βλέπω τη φύση, να μπορείς να περπατήσεις, να μπορείς να σκεφτείς, mm-hmm, να μπορείς... Καλά, αυτό το τηλεεργαζόμενος είναι πολύ καλύτερο από το τηλεκατευθυνόμενος, το οποίο δεν έχει να κάνει. Φαντάσου να είσαι τώρα υπέθρο, και πολύ τηλεκατευθυνόμενος και τηλεεργαζόμενος. Όχι, αυτό όσο ήταν... πάει χειροτερεύει, γι' αυτό σου λέω. Πάμε να φύγουμε μακριά. Πάμε να φύγουμε γενικά όμως από όλο αυτό το κομμάτι της μουντήλας, γιατί και φύγαμε. Θέλω να πω ότι για πολλοί κόσμο που μας παρακολουθεί, είναι πολύ σημαντικό να δίνουμε δύναμη, γιατί ο κόσμος έχει αρχίσει και πέφτει συναισθηματικά. Όμως είναι αυτό το η ελπίδα και το τι μπορούμε να κάνουμε για να δούμε μπροστά. Στο δικό σου κομμάτι, στο δικό σου αντικείμενο, ποια είναι τα όνειρά σου, δουλεύεις κάτι αυτή τη στιγμή, έχεις κάτι στα σκαριά, κόπηκε, ενώ ρόλαρε κάτι, σε τι φάση? Ναι, όλα αυτά που είπες, όλα έχουν συμβεί μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, μετά δηλαδή το πρώτο, το lockdown, το περίφημο εκείνο το ωραίο, που νεκρώσανε τα πάντα. Μετά από το Μάιο δηλαδή και μετά συνέβησαν όλα αυτά που είπες. Δηλαδή το σύριαλ που κάναμε στον Αντένα πέρσι είχε ακόμα 40 επεισόδια για να τελειώσει. Το τελειώσαμε σε 2 επεισόδια. Στη συνέχεια μια κινηματογραφική ταινία που ξεκινήσαμε το καλοκαίρι ακόμα δεν τελείωσε. Το θέατρο που συζητούσαμε, πήγαμε να κάνουμε πρόβα, δεν φτάσαμε καν στο θέατρο για να την κάνουμε την πρόβα. Οπότε γίνανε όλα. Έχω γράψει κάποια πράγματα, έχω συζητήσει κάποια πράγματα που για μια εβδομάδα ήταν πολύ ωραία και δημιουργικά όλα. Μετά ήρθε πόρτα από αλλού. Οπότε πανέρχονται. Υπομονή. Δεν ξέρω πώς ακριβώς θα καταλήξει. Υπομονή σίγουρα, αλλά και είμαστε σε μια εγρήγορση. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Θέλω να σε ρωτήσω αν η τελευταία ερώτηση που θέλω να σου κάνω για το διαθέσιμο χρόνο που έχουμε, το Σωτήρη Καλυβάτση. Αυτό ήτανε. Εγώ μόνο σπινάκια μπορώ να έχω αποκαλεσμένο. Σε κάθε περίπτωση όμως, για πες μου λίγο. Ό,τι θες. Έχεις σκεφτεί όπως άλλοι ηθοποιοί και όχι μόνο και το κομμάτι της τηλεόρασης με την έννοια του παρουσιαστή σε κάτι διαφορετικό από το κομμάτι της υποκριτικής? Το έχω ξανακάνει έτσι. Και αλλιώς και τηλεπαιχνίδι έχω παρουσιάσει και συζητάω εδώ και μια εβδομάδα πάλι για την παρουσίαση ενός καινούριου προγράμματος που θα έρθει από τον Οκτώβριο πρώτο Θεό στη τηλεόραση μας. Μπράβο. Αλλά, προγράμματος εκπομπής δηλαδή. Εκπομπής. Ζωντανή. Ναι. Όχι, δεν θα είναι ζωντανή. Είσαι ζωντανός τύπος. Είμαι ζωντανός τύπος, αλλά και το μαγνητοσκοπημένο έχω τον τρόπο μου να το ζωντανεύω. Είναι χάρισμα αυτό. Ναι, αν δεν το κόψουν στο μοντάζ ολοκληρωτικά. Είναι και αυτό χάρισμα. Γιατί και το μοντάζ είναι μεγάλο χάρισμα. Είναι. Μπορεί να αναδείξει κάτι, μπορεί να το... Να το διαλύσει. Έτσι είναι η δουλειά μας. Γι' αυτό καλύτερα στα ζωντανά, γιατί δεν σε προλαβαίνουν. Αυτό που είσαι απίσης το λες και μετά καλά, ξεβρέστε. Άμα σε κόψουν στον αέρα, σε φωνάζουν πάμε διαφημίσεις, δεν ναι, είναι και αυτό. Γίνει... Σίγουρα, ναι, υπάρχει διάθεση. Μακελιό, θα γίνει τώρας. Θα χαρώ πάρα πολύ να σε ξαναδώ και σου εύχομαι ό,τι καλύτερο σε κάθε περίπτωση. Διακρίνω ότι ακόμα και με τις δυσκολίες, και αυτό το λέω και για τον κόσμο, είτε το λέμε πιο χαριτολογώντας, είτε το βλέπουμε διαφορετικά, το στρογγυλεύουμε λίγο για να μπορούμε να προχωρήσουμε. Δεν γίνεται. Δεν πρέπει να αφήσουμε τίποτα να μας πάρει από κάτω. Και όπως έχω ξαναπεί, καλή είναι η κατάθλιψη, αλλά δεν θέλω να τις κάνω παρέα. Όχι. Μακριά. Ας είναι εκεί μόνοι της, δεν υπάρχει κατάθλιψη κατά κάποιον τρόπο, καταλαβαίνω. Κατά να κατακριουργηθεί η άτμη. Λοιπόν, μόνο χαμόγελο. Μόνο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Αυτό ήταν, κυρίες και κύριοι.
Σας τα αφήνω στα χέρια της Ιωάννας. Πόσο νιώθω ότι ταυτίζεται ο άνθρωπος αυτός αυτή τη στιγμή μαζί μου. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, Σωτήρη μου. Σύντομες διαφημίσεις μου ζητούν. Αυτό πρέπει να κάνω. Σαν στρατιώτης που είμαι κι εγώ.